δίνει περίτεχνα ζωή στο ξύλο μέσα από την τέχνη της αγιογραφίας με σημείο αναφορά στην Παναγία. Η αγιογράφος και αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού Ελένη Αντωνακάκη παρουσιάζει στην έκθεσή της έργα εμπνευσμένα από τις λιγότερο γνωστές απεικονίσεις Θεοτόκου. Ανάμεσά τους και εκείνη που η Παναγία είναι ακόμη παιδί. Είχα μια έμπνευση, να το πω έτσι, από μια μορφή της Παναγίας, Παναγία την Εφτάσπαθη, που έχω φιλοτεχνήσει για τη μνήμη της πεθεράς μου, που βρίσκεται στον Ευροκόπη. Με οδήγησε στο ότι ο κόσμος δεν την ήξερε. Ψάχνοντας με τον άντρα μου και κάνοντας έρευνα σε διάφορες πηγές αγιογραφίας, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν τόσες πολλές μορφές και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δείξω στον κόσμο πόσες είναι αυτές. Εν ενεργεία στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, η κυρία Αντωνακάκη, μόλις βγάλει τη στολή της, πιάνει τα πινέλα της. Με έντονες πάντα καλλιτεχνικές ανησυχίες, έπειτα από χρόνια έρευνας και δουλειάς, δημιούργησε την προσωπική της έκθεση, η οποία ταξίδεψε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στο Φόδελε, ένα έργο της πρόκειται να μείνει για πάντα, αφού η ίδια το δόρισε στο Μουσείο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Δέχτηκα χωρίς να το σκεφτώ, γιατί θεωρούσα πολύ τιμητικό να εκθέσω τις ανέγνωρες μορφές της Παναγίας σε ένα τόσο ιερό χώρο. Κοιτάξτε το στράτευμα, παρόλο που παρουσιάζεται ότι οι άνθρωποι είναι τόσο σκληροί και όμως είναι βαθιά θρησκευόμενοι, πιστεύω, γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις, οι οποίες είναι πιο εύκολο, μάλλον αισθάνεσαι πολύ πιο έντονη την ανάγκη να απευθυνθείς στα θεία και να πεις να σε βοηθήσει, ας πούμε. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η έκθεση αυτή δεν είναι απλή έκθεση αγιογραφίας. Έχει ένα μεγάλο διδακτικό κομμάτι. Εκεί μπορούμε να μάθουμε όλες οι μορφές της Παναγίας που υπάρχουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, πώς διαφέρουν μεταξύ τους. Η έκθεση «Ανέγνωρες μορφές της Παναγίας» θα βρίσκεται στο Μουσείο του El Greco στο Φόδελε, από τις 17 έως τις 28 Ιουλίου, για να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο τέχνης και πνευματικότητας.